Θέλω να παρακαλέσω με τη δική σας ανοχή, κύριε Σακαλώπουλο, θα έχει το λόγο, να ακούσουμε τον Γιώργο Χριστοδούλου, έναν ηθοποιό στο τηλέφωνο, ο οποίος ο άνθρωπος ζήτησε να παρέμβει. Είναι στο θέατρο Μέλι, στην πλατεία Βικτωρίας, κοιτίδα πολιτισμού. Έτσι είναι το θέατρο. Πηγαίνουν οι νοικοκυρέοι, τη σύζυγό σας, τη σύντροφό σας, το σύντροφό σας, το παιδί σας και πάτε στο θέατρο. Για να δούμε λοιπόν αν η εικόνα είναι αυτή ανθρώπων, κύριε Μεταξά, πάτε με την κυρία σας στο θέατρο Μέλι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάνε οι οικογενειάρχες, περπατάνε το βράδυ στην πλατεία Βικτωρίας και μπαίνουν στο θέατρο Μέλι και βλέπουν την ωραία παράσταση, χειροκροτούν και φεύγουν. Είναι ακριβώς έτσι. Η κατάσταση είναι τραγική. Το θέατρο Μέλι βρίσκεται ακριβώς. Φωκέας 4 είναι Αριστοτέλους εκεί που σκάει η πλατεία Βικτωρίας. Ακριβώς. Η πλατεία Βικτωρίας. Στεναχωριέμαι που πραγματικά το πρωί ήμουν εκεί και ήμουν μέσα στο θέατρο. Το τραγικό το οποίο συμβαίνει στο στενάκι αυτό που είναι Φωκέας είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, κάθε μέρα εγώ βγαίνω με μία σωλήνα και ρίχνω νερό για να φύγουν τα ούρα. Έτσι. Τα ούρα τη ζω την Αθήνα, την περπατάω όπως τον Μπραχάμι. Δεν μένω στο Κολωνάκι. Ούτε στην Γλυφάδα που μένω σγουρός. Τι να κάνουμε τώρα, στον Μπραχάμι μένω. Αφοδεύουν κατά τέτοιο τρόπο. Έτσι. Που είναι τραγικό. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να βρω μια άκρη στο Δήμο. Έχω μίλησα και με την ιδιαίτερα του Νικήτα για να μπορέσω να πάω. Έχω μαζέψει πάρα πολλές υπογραφές. Μήπως κατορθώσουμε αυτό το στενάκι. Γιατί το να χτίσεις ένα θέατρο που πραγματικά έχω δώσει το αίμα μου για να γίνει μια κοιτίδα πολιτισμού εκεί στη Φωκέας. Η Φωκέας είναι μεταξύ Αριστοτέλους και Φιλής. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πολύ είναι δεδομένο. Δεν θέλω να πω ότι είναι στη Φιλής. Όλα καλά και το δέχομαι. Αλλά η κατάσταση. Και να προσπαθώ να βρω μια επαφή με το Δήμο, να πω, βρε παιδιά, κάντε αυτό το κομματάκι, 30 μέτρα είναι, να τον πεζοδρομήσετε, να βάλετε 10 φώτα, όταν όλη η γειτονιά γύρω είναι κυρία Χριστοδούλου, δόξα σου δώσα, να έβετε τα φώτα βάζει στο θέατρο και πραγματικά αλλάξατε το χώρο. Και δεν βρίσκω, και βρίσκω τις πόρτες κλειστές. Είναι κάτι το τραγικό. Άχι. Όταν έχουν την οικογένεια να δουν την παράσταση, τη φετινή παράσταση που κάναμε, την Αμφιβολία, με σκηνοθεσία του Γιώργου του Μιχαηλίδη, με τη Δήμητρα τη Χατούπη, που κάνουμε ποιοτική δουλειά μέσα εκεί και ξαφνικά να έχω να αντιμετωπίζω αυτό το κατρουλιό, είναι αδιανόητο. Δηλαδή, αντί να σ' αγκαλιάσουν και να πούνε, ρε Χριστοδούλου, έκανες μια εκκλησία μέσα εκεί, έχουν τις πόρτες κλειστές. Εγώ, κύριε Χριστοδούλου, και να σας ευχαριστήσω που πήρατε τηλέφωνο, να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Εγώ, κύριε, εάν ήμουν νομάρχης στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην κοιτίδα του πολιτισμού της Ευρώπης και η πόλη μου μοίραζε κάτουρο, θα έφευγα. Εάν μύριζε κάτουρο, θα έφευγα, κυρία Δαμπούλου. Τα υπόλοιπα του κυρίου Σγουρού, ας τα περνάει από τη Μερσεντές που αγόρασε πριν τρία χρόνια. Και ο Δήμος και η Νομαρχία όμως. Και ο Δήμος και η Νομαρχία. Αυτό λέω. Εάν ήμουν δήμαρχος της πρωτεύουσας, βεβαίως. Και τώρα αυτό ο Δήμος και η Νομαρχία. Ο κύριος Χριστοδούλου, προσέχετε τι λέει ο άνθρωπος, επειδή γνωρίζω το σημείο. Πάνω που σηκώνται και φεύγουν όλοι. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα θέατρο εκεί πέρα να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος, να μπορεί να πηγαίνουν τα παιδιά, δηλαδή να δοθεί μια ζωή στην πόλη και προσπαθεί να πει το αυτονόητο, να πεζοδρομηθεί ο δρόμος, να γίνει κάτι και σας λέω ότι δεν μπόρεσε να βρει άκρη. Το γραφείο του κ. Σακαλώπουλου εκεί το έχει. Τέρμα Πατησίων. Είχε παρουσιάσει, είχε καταθέσει ο Κωστής ο Αϊβαλιώτης, ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, μία ερώτηση στη Βουλή από την οποία προέκυψε μία απάντηση, την οποία την έχω εδώ στα χέρια μου. Βάσει της οποίας το 2009 στο Υπουργείο που ήταν ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός επί Νέας Δημοκρατίας για ανακαινήσεις γραφείων, πάμε να το δούμε παρακαλώ πολύ στο πλάσμα μας και να το δούμε σε full screen, πολύ ωραία. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού και στο κάτω μέρος ας δούμε το πινακάκι αυτό. Αφορούσε δαπάνες, εξοπλισμού και ανακαίνησης του γραφείου του Υπουργού για ένα έτος ύψος 260.000 ευρώ. Στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν, αυτός είναι ο πίνακας, ας το κρατήσουμε. Δείτε όλους τους μήνες. Κάθε μήνα ο Υπουργός για ένα χρόνο, κάθε μήνα δαπανούσε, κύριε Πλεύρη, θα το γνωρίζετε εσείς, ήδη συναδελφός σας κάνει την ερώτηση, χαλούσε περίπου 35 με 40 χιλιάδες δραχμές για ανακαίνιση. Και ο Κοσμάκης έχει να φάει. Εμείς τότε, Φίλιππε, στην εκπομπή είπαμε ότι η θητεία της Υπουργίας ήταν του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη. Λάθος. Υπουργός στην περίοδο εκείνη ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Τον πρώτο μήνα, το πρώτο δεκαήμερο του μηνός έγινε ανασχηματισμός. Έτσι είναι.
Έφυγε ο Κωστής Χατζηδάκης, πήγε σε άλλο Υπουργείο και ανέλαβε στο Ανάπτυξης και ανέλαβε ο κύριος Στυλιανίδης. Άρα οι δαπάνες αυτές, ιδιαίτερα προκλητικές και ανήθικες, δεν βαρύνουν τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά τον κύριο Στυλιανίδη. Το θέμα δεν είναι ποιον βαρύνουν, το θέμα είναι ότι γίνανε αυτές οι δαπάνες. Γίνανε, αυτό είναι το θέμα για μας, αλλά επειδή ακούστηκε, Φίλιππέ μου, το θέμα είναι απλώς να δούμε και τι δαπάνες είναι. Χατζηδάκη, ναι, αυτό ποτέ δεν το μάθουμε. Ποτέ δεν το μάθουμε. Γιατί δεν θα το μάθουμε. Διότι το δικό μου ρεπορτάζ προσπάθησε να βρει τα τιμολόγια και είπαν ότι τα τιμολόγια αυτά έχουν πάει στο ελεκτικό συνέδριο. Έχουν καταχωνιαστεί σε ένα εξαόροφο κτίριο και πήγαινε βρέστα, μου λέει κύριε Σπίνο, μία υπάλληλο που έχω. Εμείς για να τα βρούμε αυτά θα ψάχνουμε 100 χρόνια. Σε του κουτίλε του Φασούλα μου θυμίζει. 40.000 ευρώ το μήνα. Αυτό δεν ισχύει. Οι υπηρεσίε γνωρίζουν. Και 90 κύριε Σπίνο. Και 90, συμφωνώ. Και 90 ένα μήνα. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Άρα, κύριε Χατζηδάκη μου, σε αδικήσαμε λιγάκι. Αλλά φαντάζομαι. Το είπαμε, επανειλημμένο το είπαμε. Να το ξαναπούμε, δεν πειράζει τώρα. Οι καιροί είναι ύποπτοι τώρα. Πάντως λοιπόν, αυτό είναι αστεία απάντηση από δημόσιο επίπεδο. Το γιο του Σαγορίτη, τον είδε τώρα, είχε πάρει καλιά τη Ζούλια και πήγαινε βόλτα. Την έβαλε μέσα στο Πολεμικό Μουσείο. Δηλαδή, τι κατάντημα δηλαδή. Αυτά είναι απίθανα. Απίθανα, κύριε Πλεύρη μου. Απίθανα. Κύριε Σπίνο, απίθανα. Για να πάμε σε αυτό που λέτε, ένα πράγμα θα θέλαμε να πάμε σε ένα άλλο πιο σοβαρό. Πριν, πολύ πιο σοβαρό. Να πάμε, όχι, δεν λίγο. Είναι στο Πολεμικό Μουσείο να δούμε την ουσία. Αν θέλει να χειροκροτηθεί ο κύριο Υπουργό, τώρα έστειλε τον γιο Σαγορίτη στη Λίμνο. Ας πάρει όσους υπηρετούν στο Πολεμικό Μουσείο τα βίσματα που είναι τρόπος του λέγειν ότι κάνουν θητεία, ας τους στείλει ακριτικά νησιά και να πάρει τα παιδιά εκεί που έχουν να δουν 3 και 4 μήνες στο σπίτι τους, να τους φέρει Πολεμικό Μουσείο. Αυτό είναι πιο πολύ. Λοιπόν, γιατί το σκάνδαλο είναι γιατί υπάρχουν θέσεις στο Πολεμικό Μουσείο για να βολεύονται κάποια παιδιά. Το σκάνδαλο αυτό είναι. Το σκάνδαλο χρειάζεται μονάδα στο Πολεμικό Μουσείο, χρειάζεται Σκοπιά το Πολεμικό Μουσείο. Ναι, αλλιώ θα πρέπει να πληρώνουμε υπαλλήλου. Σωτήρη, το σκάνδαλο είναι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι ανοιχτό φύλακα. Τα μουσεία πώ λειτουργούν. Δεν έχουν 30 άτομα τα μουσεία. Σα ανακαλώ, εντάξει, παρακαλώ κύριε. Κυρίε και κύριοι, πάμε σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αφορά το ιδεολόγημα, αφορά αυτό που τραβάει ο καθένας μέσα μας, αλλά δεν φαίνεται, ως καροτσάκι, γιατί είναι μέσα στην ψυχή του καθενός.